Και να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Έβαλαν φωτιά και εγκλώβησαν ιδιοκτήτη κτηρίου στα Εξάρχεια. Στην πόλη πρότυπο και τουρισμού. Δεν πρόλαβαν να παραδώσουν τα κτίρια της Οδού Τζαβέλα στους ιδιοκτήτες η Ελλάς μετά τις επιχειρήσεις εκένωσης που έκανε και οι αναρχικοί επιτέθηκαν ξανά για να τα ανακαταλάβουν. Ούτε στη Συρία αυτό το πράγμα που αλλάζουν χέρια οι περιοχές μέσα στο 24ωρο. Είναι πόλεμη ζώνη το πρότυπος Μομάρτης, το κέντρο της, του Παρισίου. Ναι, αλλά δυστυχώς εδώ εγκλώβησαν τον άνθρωπο μέσα στο κτίριό του και μάλιστα έβαλαν και φωτιά στα περιουσιακά του στοιχεία και αν δεν επενέβαινε η πυροσβεστική και η αστυνομία θα μιλάγαμε για ένα θύμα ακόμα. Και προφανώς η αστυνομία ήταν απούσα εκεί και είχαν φύγει άνθρωποι ήταν απούντες. Η αστυνομία έχει αναπτυχθεί στα Εξάρχεια και αυτή τη στιγμή διεξάγεται πόλεμος με Μολότοφ, έχουν βάλει φωτιά σε κάδους και προσπαθούν να τους αποθήσουν και να εξασφαλίσουν τα κτίρια πάλι. Θα μπορούσαν να τους κυκλώσουν βεβαίως και να τους πιάσουν, έτσι, αντίστοιχα. Μάλιστα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ενώ καθημερινά τα Εξάρχεια θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη, κανείς δεν λαμβάνει κάποια μέτρα προστασίας έστω για τους περαστικούς. Γιατί μπορεί εκείνοι μεταξύ τους να έχουν θέματα, να έχουν προηγούμενα εντός εισαγωγικών, ο περαστικός τι φταίει. Είναι τη μεριά του Σικουάνου όλα αυτά. Έχουμε την Μομάρτρη στα Εξάρχεια, είναι μια του Σικουάνου η αστυνομία και δεν μπορεί να περάσει τον ποταμό να πάει από εκεί. Μας κοροϊδεύουν δηλαδή στα μάτια μας. Μην ξεχνάμε ότι τα Εξάρχεια είναι και μια παλιά αστική περιοχή. Υπάρχουν ιδιοκτήτες σπιτιών που είναι φιλήσυχοι άνθρωποι και που ζουν όλο αυτό. Βγαίνουν να πάνε στις δουλειές τους, να ζήσουν τη ζωή τους και βλέπουν μόλις. Φοβούνται και να βγουν να πάνε στις δουλειές πριν... Φοβούνται να ζήσουν τη ζωή τους. Κάποιες δεκαετίες πριν τα Εξάρχεια, η Κυψέλη. Ήταν όλοι δημοκρατικοί εκεί πέρα. Ήταν ένα αφρόκρεμα του κόσμου. Ήταν όλοι ηθοποιημένοι εκεί πέρα μέσα. Από κάτω ο Άγιος Παύλος στο Μεταξουργείο. Όλα αυτά εδώ πέρα ήταν αφρόκρεμα και όλοι ηθοποιοί και όλοι μέναν εκεί πέρα. Και τώρα φοβούνται να κυκλοφορήσουν. Και στο ένα κομμάτι και στο άλλο, έτσι. Ο πρόεδρος των συνδικαλιστών της αστυνομίας στο ΑΡΤ, στην κυρία Παραδίση, δήλωσε ότι τους απαγορεύουν να μπουν μέσα στα Εξάρχεια. Δεν έχουν εντολή. Προφανώς κάτι γίνεται. Δεν μπορεί, δεν μπορεί σε μία μέρα η αστυνομία να μαζεύει 60 κιλά ναρκωτικά και την επόμενη μέρα να μην μπορεί να εγκλωβίζεται ο άνθρωπος μέσα στο κτίριο και τώρα, να κοντεύει έτσι, να καεί ζωντανός. Και να περνάνε όλα έτσι στον τούκου. Δηλαδή, αν εγώ δεν θα γινόταν, θα είχαμε άλλη μία μορφή. Και να μαθαίνουμε ότι Σαββατοκύριακα έρχονται από το εξωτερικό για να διασκεδάσουν με Μολότοφ και ξαναφεύγουν. Ναι, είναι το, ναι, ακριβώς. Είναι το city tour που κάνουμε. Μάλιστα. Να περάσουμε όμως ένα θέμα σε μια οικογένεια.